Σε έξαρση βρίσκεται αυτή την περίοδο η γρήπη, με τους ειδικούς να εφιστούν πολύ μεγάλη προσοχή, διότι η κορύφωσή της δεν έχει φτάσει ακόμα και αυτή αναμένεται να είναι γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου. Υπάρχει μια αυξητική τάση, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, υπάρχει μια αύξηση 8,4% σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα των περιστατικών γρήπης. Ήδη λοιπόν υπάρχει μια ανησυχία στην ιατρική κοινότητα ότι θα υπάρχει μια σταδιακή αύξηση η οποία θα ξεκινήσει περίπου στα 15 με 20 Δεκέμβρη και θα κορυφωθεί Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη. Να θυμίσουμε ότι τα περιστατικά γρήπης μερικές φορές είναι σοβαρά, ειδικά σε ηλικιωμένους και σε χρόνιους πάσχοντες. Μπορεί ο πολίτης, ο άνθρωπος να καταλήξει στη μονάδα εντατικής ψυχοθεραπείας και να πεθάνει. Επομένως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς μέχρι στιγμής πανελλαδικά έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα θάνατος. Ήδη καταγράφονται 5 περιστατικά σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ένα θάνατο μέχρι στιγμής. Και στην Ευρώπη το βλέπουμε αυτό. Έχουμε δει ήδη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων γρήπης. Υπάρχει και αύξηση των κρουσμάτων του ιού RSV. Είναι ένας ιός που προσβάλλει συνήθως μικρές ηλικίες κάτω των 2 ετών στα παιδάκια, αλλά προσβάλλει και πολύ ηλικιωμένους και ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις. Επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή μία κοινή παρουσία κορονοϊού, γρήπης και του ιού αυτού. Δεν το θέλουμε, διότι μπορεί να υπάρχουν συνοσηρότητες, μπορεί να υπάρχει και πτώση του νοσοποιητικού συστήματος από τη γρήπη, η οποία θα μας κάνει πιο ευάλωτους στον κορονοϊό. Τέλος, το γεγονός ότι όλη την περίοδο του κορονοϊού οι περισσότεροι φορούσαμε μάσκα, αυτό μας απέτρεψε από την επαφή μας με την γρήπη και κατ' επέκταση είναι και ο πιο σημαντικός λόγος που αυτήν τη στιγμή παρουσιάζει τόσο μεγάλη έξαρση. Γνωρίζουμε το εξής, το νοσοποιητικό μας σύστημα σκανάρει τους ιούς καθημερινά. Όταν βάζουμε τη μάσκα, ουσιαστικά λείπει αυτή η εκπαίδευση, η καθημερινή τριβή με τους αναπνευστικούς ιούς. Οπότε ουσιαστικά είμαστε πιο ευάλωτοι φέτος. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μία προστασία από το εμβόλιο για να μπορούμε να έχουμε μία αφετηρία άμυνας και φυσικά να προστατευτούμε όπως κάνουμε πάντοτε και για το κορονοϊό με τους αναπνευστικούς ιούς και ειδικά στους συγνωστισμούς. Εκεί θέλουμε μεγάλη προσοχή, στους κλειστούς χώρους. Και φυσικά τα ατομικά μέτρα προστασίας που παραμένουν πλέον ενεργά για όλη την περίοδο, την περίοδο αυτή που διανύουμε.